Το κατάστημα που βλέπετε στο βίντεο ντοκουμέντο που παρουσιάζει σήμερα η εκπομπή είναι ο δεύτερος σταθμός στη μακρά κούρσα του οδηγού ταξί με επιβάτη τον κατηγορούμενο ηθοποιό. Είναι το ταχυφαγείο, στο οποίο σύμφωνα με πληροφορίες αναφέρονται και οι δύο στις καταθέσεις τους ότι σταμάτησαν κάπου στο Μοναστηράκι. 13 Νοεμβρίου και το ρολόι στην κάμερα κλειστού κυκλώματος δείχνει περίπου 8 παρα 25 το απόγευμα. Δεν είναι σαφές αν η ώρα που αναγράφεται είναι η σωστή ή αν όλα όσα καταγράφησαν συνέβησαν στην πραγματικότητα λίγο αργότερα. Ο άντρας που βλέπετε με το κόκκινο μπουφάν είναι ο ηθοποιός. Ο άντρας με το μαύρο είναι ο οδηγός ταξί. Σύμφωνα με τα όσα έχουν καταθέσει και οι δύο άντρες, ο ηθοποιός θέλησε να σταματήσει κάπου για να φάει κάτι πρόχειρο. Άγνωστο ποιος από τους δύο πρότεινε το συγκεκριμένο μαγαζί. Πάντως, σύμφωνα με τα όσα μας λέει ο άνθρωπος που τους είδε και τους έρβηρε, τουλάχιστον ο οδηγός ταξί είχε πάει εκεί και άλλες φορές. Λέει, αν με θυμάσαι, ξέρω εγώ, αν με έχεις ξαναδεί, του λέω, αν δουλεύω πολύ καιρό, μου πάνε, δουλεύω πολύ καιρό. Μου λέει, γιατί έχω ξαναπεράσει. Πρώτος μπαίνει στο κατάστημα ο οδηγός ταξί. Πλησιάζει τον ιδιοκτήτη και τον ρωτάει πού είναι η τουαλέτα. Ο ιδιοκτήτης του δείχνει με ένα νεύμα. Τρία λεπτά αργότερα μπαίνει ο ηθοποιός. Ο άνδρας με το κόκκινο μπουφάν. Στα χέρια του κρατά μια άσπρη τσάντα. Πηγαίνει προς τον ιδιοκτήτη του μαγαζιού. Προφανώς ψάχνει να δει τι θα φάει. Κατευθύνονται στην άλλη άκρη του πάγκου σερβιρίσματος και για λίγο χάνονται από το οπτικό μας πεδίο. Οι δύο μαζί ήρθαν, ναι. Μίλαγαν σαν να γνωρίζονται, ναι. Στο μεταξύ, ο οδηγός ταξί βγαίνει από την τουαλέτα. Έχουν περάσει περίπου 3,5 λεπτά. Πηγαίνει προς την έξοδο. Μετά από περίπου 5 λεπτά ξαναβλέπουμε τον ηθοποιό και τον οδηγό μέσα στο κέντρο του μαγαζιού. Ο ηθοποιός προπορεύεται. Με αργά βήματα τον ακολουθεί ο οδηγός. Μπήκε ο ένας τουαλέτα, μπήκε ο άλλος, τους έδωσα τα σάντουιτς και φύγανε. Πολύ άνετοι μου φάνηκαν και οι δύο. Δεν φάνηκαν να είχαν κάποια χρήση να είχαν κάνει. Θυμάστε ποιος πλήρωσε? Νομίζω ο ηθοποιός. Με κάρτα, από ό,τι θυμάμαι. Δεν θυμάμαι τι λέγανε, δεν είχαν όμως κάποια συζήτηση τρομερή. Δηλαδή, μόνο μπήκε στο αλέτα, έκανε συντάξει αυτό. Ο ηθοποιός αρχικά κατευθύνεται προς την έξοδο. Αλλά αμέσως γυρνά και πηγαίνει προς την τουαλέτα. Ο οδηγός τον περιμένει. Μιλά στο τηλέφωνο. Η παραμονή των δύο ανδρών στο κατάστημα κράτησε περίπου 10 λεπτά. Όπως θυμάται ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, το ταξί ήταν παρκαρισμένο απέναντι από το μαγαζί του. Εκεί επιβιβάστηκαν οι δύο άνδρες και έφυγαν.